Μπορεί να θεωρείται από την πλειοψηφία του κόσμου μια ήσυχη όσο και ασφαλής περιοχή, όμως η πραγματικότητα και τα στοιχεία δείχνουν μια διαφορετική εικόνα. Ο λόγος για το παλαιό καστρό δίπλα στο ροαίο καστρο Θεσσαλονίκης, στο οποίο η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία 3 τουλάχιστον χρόνια. Ξέρω ότι σχεδόν όλα τα σπίτια εδώ έχουν ανοίξει. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει πολύ μεγαλύτερη εγκληματικότητα. Πολύ από δηλαδή, τα παλαιότερα χρόνια. Ελπίζω να το λύσουνε. Όπως λένε, γεμάτη ανησυχία και προβληματισμό οι κάτοικοι της περιοχής, τα κρούσματα κλοπών και διαρρήξεων αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο, με σπήρες κακοποιών να εισβάλλουν στα σπίτια τους και να αφαιρούν χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα, ακόμη και ρούχα. Είναι πάρα πολλοί και αγνωστοί και συγγενείς και δηλαδή, πάρα πολλοί έγινε, έχουν πέσει στα σπίτια μέχρι και ρούχα παίρνουν. Οι κάτοικοι του Παλαιοκάστρου ζουν καθημερινά με το φόβο μιας πιθανής επίθεσης σε βάρος τους και όπως μας εξομολογούνται, τρέμουν κυριολεκτικά κάθε φορά που εγκαταλείπουν τις οικίες τους για να πάνε στη δουλειά, για ψώνια ή κάποια άλλη υποχρέωση. Φοβόμαστε μήπως φύγουμε και είμαστε στα σπίτια από τίκο. Φοβόμαστε μήπως φύγουμε και μπει κάποιος. Δηλαδή πάντα πρέπει κάποιον να αφήσω ή να έχει κάποιος γείτονα στο νου του. Είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι διάφορα περιστατικά στη γειτονιά μας, γύρω μας, στο χωριό μας, στην περιοχή μας. Διαρρήξεις με χρηματικό. Το θετικό είναι πως η έλεγχη της αστυνομίας είναι εντατική στην προσπάθεια να τονωθεί και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμη μεγάλη προσπάθεια για να μειωθούν στο ελάχιστο οι περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων. Έχουμε διαρρήξεις, κλοπές και πράγματα. Έχουμε συχνές. Πρέπει ο Δήμος να αναλάβει να δημιουργήσει μεγαλύτερη ασφάλεια στον πολίτη. Η αστυνομία τελευταία έχει αρχίσει και κάνει περιπολίες τα τελευταία χρόνια. Κάνει περιπολίες, ναι, βλέπουμε τα περιπολικά που κυκλοφορούν. Ορίστε. Πάντως, αυτό που επισήμαναν οι κάτοικοι της περιοχής είναι πως εκτός της αστυνόμευσης θα πρέπει και οι ίδιοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να είναι προσεκτικοί και να βοηθά ο ένας τον άλλον για να μπορέσουν να σώσουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους.